Σε χρόνο συμμετοχή για την Δόξα μαζί με τον Κρέμσελ, τον τερματοφύλακα. Εδώ η τρίπλα του Περέιρα από πλάγια στην περιοχή. Το γύρισμα ο Κρέμσελ θα μαζέψει. Καλές οι τρίπλες του Αργεντινού. Κυριάκου. Περέιρα με μία στον Ζελάγια. Εξαιρετική κάθετη για τον Σαρδινέρο. Το γύρισμα 1-0. Υπέροχη προσπάθεια. Ο Άντων Μάγκλιτσα την ολοκληρώνει με το πρώτο γκολ στο παιχνίδι. Πριν συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό τη αναμέτρηση. Άντων Μάγκλιτσα, 7ο εφετινό γκολ για τον Κροάτη, που σκοράρει μετά από το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στις 6 Ιανουαρίου και ολοκληρώνει ιδανικά αυτή την πολύ ωραία επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα μόλις στο δεύτερο λεπτό. 1-0 λοιπόν μπροστά οι γηπεδούχοι, τον Μάγκλιτσα να πηγαίνει στον πάγκο του Απόλλωνα, δεν ξέρω αν ήθελε να κάνει κάποια αφιέρωση. Ναι. Αφιέρωση. Δεν πρόλαβα να. Μάλιστα, όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Προφανώς για κάποιο φίλο του Απόλλωνα. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση. Δεν υπάρχει offside. Εξαιρετική κάθε την παλιά. Είναι και πίσω από την μπάλα ο Μάγκλιτσα. Καθόλου ανομότυπο τον γκολ. Υπέροχο όμως. Υπέροχος ο συνδυασμός και η κάθετη και το γυρίσμα του Σαρδινέρο. Την ολοκλήρωσε ιδανικά. Αλλαγή παιχνιδιού. Καλή για τον Βασιλείου. Ο οποίος έχει τον χρόνο για την σέντρα, την έκανε, η προβολή, έξω η μπάλα. Και ο Ουκρανός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά, βγήκε άμυνα, το γύρισμα πίσω. Δεν πήγε η μπάλα στον Μάγκλιτσα. Βασιλείου την σέντρα στην περιοχή, η άμυνα που βγήκε και πάλι το σουτ άστοχο. Από τον Χαράλαμπο Κυριάκο, ο οποίος έχει δυνατά ποδιά. Όχι, λέω, βολεύει πάρα πολύ Δόξα αυτό το τρόπο. Εδώ η παλιά, πάνω το σημειάκι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Με τον Παυλόφ να βλέπετε να είναι πιο μπροστά. Σωστή υπόδειξη του βοηθού. Πέδρο στο κόρνερ. Κεφαλιά 2-0, υπέροχο το γκολ από τον Εμίλιο Ζελάγια αυτή τη φορά. Στο 28, με σβηστές μηχανές, ο Απόλλωνας καταφέρει να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, χάρη στην ποιότητα των παικτών του. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Πέδρο. Φοβερό το τελείωμα από τον Εμίλιο Ζελάγια, ο οποίος είπαμε και νωρίτερα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Σκοράρει σε ένα ακόμη παιχνίδι, το έκτο του εφετινό, στο 28, Απόλλων 2, Δόξα 0. Από την εξαιρετική κεφαλιά, φοβερό το timing του Αργεντινού, την κάρφωσε στα δίκτυα του Γκρέμσελ. Παρά την προσπάθεια, από εκείνο το σημείο νομίζω ήταν ασύλληπτο. Μιλένκο. Πολύ ωραίο γκολ. Πραγματικά, timing. Είχε πει, επειδή... Εδώ η σέντρα στην περιοχή. Ο Γκρέμσελ έχασε την μπάλα. Η πτώση στην περιοχή. Φωνάζει ο Ζελάγια για πέναλτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Όχι, δεν μου φαίνεται να έχει κάτι εδώ το μεμτό. Ούτε με. Ασιάτσαλα, τρανφύλας, ναι, δεν πήρε μπάλα, αλλά ήταν... Όχι, όχι, δεν... Και από εδώ να δούμε. Όχι, 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 όχι. Σωστή απόφαση του Χριστοδούλου. Ανεβαίνει ο Βασιλείου, αφήνει για τον Περέιρα. Η κάθετη για τον Σαρδινέρο, η σέντρα θα μαζέψει ο Κρέμσελ. Ένα λεπτό θα προσθεθεί τον Χριστοδούλου, εδώ η κάθε την παλιά, μένει κάτω το σημειάκι, το πλασέο βάλε, θα διώξει, θα σταματήσει τον Παυλόφ σε αυτή την κάθε την παλιά που ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Δόξα στο 44. Και εδώ η προηγούμενη φάση βλέπετε δεν υπήρχε κανένα offside. Αυτός που κάλυπτε τον Παυλόφ ήταν ο Μεντραόγο. Σέντρα του Βασιλείου, περνάει μπάλα από όλους και φεύγει έξω.
Πήγε να μπει στην πορεία της φάσης ο Μάγκλητσα, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Περέιρα άνοιξε λίγο το κοδρόμο, κράτησε την μπάλα. Βλέπει τον Βασιλείου να ανεβαίνει απέναντι. Θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι ο Γκρέμστελ, θα διώξει μπάλα. Μένει εντός ο Ζελάγια. Γύρισμα προς τα πίσω, το σούτ του Κυριάκου. Την μπάλα με τον Μπόγκεβιτς όμως έκοψαν το Απόλλωνα που ανεβαίνει γρήγορα. Με τον Πέδρο να περνάει στον Ζελάγια που είναι offside. Του Κυριάκου, του δεύτερου βοηθού μάλλον, δεν υπήρχε offside, είχε δίκιο Ζελάγια. Παλιά του Ισπανού ψάχνει τον Παυλόφ και πέναλτι δίνει ο Χριστοδούλου στο μαρκάρισμα του Ρομπέρς στον Παυλόφ και κίτρινη στον Ρομπέρς. Ξανά. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση, τη φάση του πέναλτι. Εδώ έβαλε το χέρι ο Ρομπέρς, είναι η αλήθεια. Στο 55 έχει την ευκαιρία να μειώσει και να ξαναβάλει την δόξα στο παιχνίδι. Ο Ρουμάνος εκτελεί, το πιάνει ο Βάλε. Σπουδαία επέμβαση από τον Πορτογάλο που δείχνει στην 300η συμμετοχή του ότι θέλει να τη γιορτάσει με διατηρώντας την αιστεία του ανέπαφη. Ένα γκολ το έχει πετύχει ο Μωράης, αλλά ήταν κόντρα στον Γκίσα όταν είχε δεχτεί την αποβολή ο Πορτογάλος. Αν θυμάμαι καλά, Κώστα έχει αποκρούσει με ΑΕΛ του Άλεξ Ντασίλβα, με τον Ερμή του Μαρτίνιουκ. Έχει αποκρούσει του Μωράης και στην επαναφορά έχει σκοράρει ο Τάμαρη. Αλλά Περέιρα από Κώστα είναι πιο έτσι, ελεύθερος, πιο ενεργός στο κέντρο να δώσει πάσα. Που... Εδώ Ζελάγια έδωσε την πάσα, ο Σαρδινέρο, ο Γκρέμστελ θα τον σταματήσει. Ευκαιρία μεγάλη για τον Απόλλωνα, μετά από ώρα νομίζω είναι η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Σακέτη αφήνει το παιχνίδι ο Χριστοδούλου, Αλεξάνδρου. Η πάσα του για τον Ελσίνιο από πλάγια. Το σούτ που γίνεται θα κόψει ο Κυριάκου. Άλλαξε. Και εδώ το δυνατό σούτ, καλό το σούτ από τον Μπόλεβιτς το 76. Πολύ καλό το σούτ του Μαυροβούνιου. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Βάλε. Καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, αλλά μαζί με την ΑΕΚ που έχουν δεχτεί από 14 γκολ. Εδώ Καραγιόλ θα ξεφύγει από τον Σωτηρίου, θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει. Δεν θα προλάβει όμως ο Μπάγκλητσα. Θα γυρίσει ο Λαμίν Μπά και θα διώξει την μπάλα στην πλάγιο. Ο Μάγκλητσα πιέστηκε από τον Άδωνη και πήρε φάουλ. Τελέστηκε γρήγορα. Παπουλής στο χώρο για τον Καραγιόλ που είναι γρήγορος. Για να δούμε. Θα τελειώσει μόνο στη φάση. Ναι. Σπουδαία επέμβαση από τον Γκρέμστελ όμως. Στο δυνατό σουτ του Μουσταφά Καραγιόλ στο 90. Παπουλής. Γύρισε ο Παπουλής με τα αριστερό το σουτ. Ο Γκρέμστελ θα μαζέψει σταθερά. Hey, hey, hey.